Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Γουσού Αργυρούπολη και τον Αστέρα Ζωγράφου. Στο 1-1 έμειναν και οι δύο ομάδες. Ακολουθεί η συνέντευξη τύπου. Στα αριστερά μας, όπως κοιτάμε, ο προπονητής του Αστέρα Ζωγράφου, ο Βαγγέλης Γούτης. Και στα δεξιά μας, ο γενικός αργηγός του Γουσού Αργυρούπολη, Κώστας Ασημάκης. Όσοι είδηστε, θα ξεκινήσουμε από το φιλοξενούμενο και θα του ζητήσουμε να μας πει δύο λόγια για το πώς είδε το σημερινό παιχνίδι και αν τελικά πιστεύει ότι η ομάδα του θα μπορούσε να κάνει να πάρει ίσως κάτι περισσότερο ή θεωρεί δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Καταρχήν θέλω να πω ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή για την κατηγορία. Ξέραμε ότι και κυρίως στην έδρα δεν είχε χάσει ποτέ. Το θέλαμε το παιχνίδι. Μας έδειξε στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μας ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πάρουμε μια νίκη. Αλλά εκτιμώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Αργυρούπολη ήταν καλύτερη και μετά το 1-1 θα μπορούσε να κάνει και εκείνη ένα γκολ όπως θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και εμείς. Αλλά είναι και θέμα τύχης και θέμα ικανότητας της στιγμής. Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα παίρνοντας ένα βαθμό. Αλλά η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τέλος. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Αργυρούπολης. Κατά την εκτίμησή μου, ξαναλέω, είναι μια αξιόλογη ομάδα. Και να έχουμε καλές γιορτές και υγεία όλος ο κόσμος. Κώστα. Κώστα, καλησπέρα. Ήταν ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, δύσκολο, ντέρμπι. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ποιοτικά καλό, είχε λιγοστές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στον τερματοφύλακα μας και προηγήθηκε. Αμέσως σοφαρίσαμε και έδινε το momentum εκείνη τη στιγμή ότι είχαμε περισσότερες πιθανότητες να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε, πήραμε τον πόντο και συνεχίζουμε. Ωραία, ακολουθήσω κάποιες ερωτήσεις στον coach τον Γούτη πρώτα. Coach, παίρνετε ναι μεν ένα βαθμό εκτός έδρας και σε μια ομάδα που βρίσκεται υψηλότερη βαθμολογία από εσάς και καλή όπως είπατε κι εσείς, αλλά απ' την άλλη έχετε χάσει λίγο έδαφος. Φαντάζομαι πλέον σιγά σιγά μάλλον πιο πολύ μετράει νίκη παρά το να μην χάνετε. Αυτό θέλαμε κι εμείς, αυτό θέλουμε κι εμείς, αυτό θα το κοιτάξουμε μετά τις γιορτές να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά έτσι όπως είναι ο Όμιλος, ας πούμε μέχρι την περασμένη Κυριακή ήταν ο τέταρτος από το πρώτο-τελευταίο τρεις πόντι. Επαναλαμβάνω ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με πάθος και δουλειά μέχρι τέλος. Προς το παρόν πάντως είστε η ομάδα που δεν σας κέρδισε και στους δύο κύριους Αγούστου Αργυρούπολης. Τον διαβάσατε καλά, για πιστεύετε, και στα δύο παιχνίδια. Δεν είναι θέμα διαβάσματος, γιατί και σήμερα η Αργυρούπολη είχε 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα. Έχει ποδοσφαιριστές. Αλλά όταν αντιμετωπίζεις μια δυνατή ομάδα, εάν την κερδίσεις, είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία η νίκη. Αν πάρεις τον ένα πόντο στην έδρα, δεν είναι κακό, καλό είναι. Τουλάχιστον μας δίνει το κουράγιο για τη συνέχεια. Για την συνέχεια τώρα του Αστέρα Ζωγράφου, τι θέλετε να πείτε στον κόσμο, ένα μήνυμα ίσως, γιατί εντάξει, ο Αστέρα Ζωγράφου, κακά τα ψέματα, είναι από τις θεωρητικές ομάδες της Αθήνας. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο περισσότερο από αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι εμείς από την αρχή της χρονιάς, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα μας παιχνίδια, παλεύουμε στα ίσα όλα τα άλλα μάτς που έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί για το σημερινό παιχνίδι δεν ήρθαμε εδώ να παίξουμε ένα παθητικό ποδόσφαιρο. Ισχύει. Προσπαθήσαμε, ό,τι μπορέσαμε κάναμε και με δυνάμεις και με καθαρό μυαλό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή που λέγεται σωτηρία. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Να κάνουμε και δύο ερωτήσεις και στον Κώστα. Κώστα, θα πω και ό,τι είπα και στο coach του Αστέρα. Ο Αστέρας Ζωγράφου είναι η ομάδα που δεν έχετε κερδίσει δύο φορές που αγωνιστήκατε.
Τι έφταξε σε αυτό, πιστεύεις? Στο πρώτο παιχνίδι επηρεαστήκαμε από τον αγωνιστικό χώρο. Στο σημερινό παιχνίδι ξέραμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια, ό,τι ευκαιρία και όταν θα μπει στην περιοχή, πρέπει να τη μετουσιώσει τον γκολ. Δεν τα καταφέραμε, ειδικά μετά το 1-1. Χάσαμε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες. Εντάξει, το παιχνίδι τελείωσε, δεν γυρίζει πίσω. Είμαστε υποχρεωμένοι στο επόμενο παιχνίδι να δώσουμε το 100% για να πάρουμε ό,τι μας αξίζει στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, σήμερα, όπως έχω πει και άλλες φορές, κάθε Κυριακή βιώνουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δύο βασικοί μας ποδοσφαιριστές, ο ένας δεν ήρθε καθόλου γιατί αρρώστησε ξαφνικά χθες το βράδυ και ο άλλος ήρθε στο ημίχρονο, γιατί σήμερα ήταν εργάσιμη μέρα για πάρα πολλούς εργαζόμενους. Και δυστυχώς χάσαμε κάπου την ομοιογένειά μας. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος στην προσπάθεια των παιδιών. Μετά το 1-1 το μάτς έγινε ροντέο. Και όπως μπορούσαμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι, έτσι μπορούσαμε και να το χάσουμε. Γιατί αν δεν είσαι προσεκτικός, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, έτσι είναι τα παιχνίδια. Σε κανένα παιχνίδι, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και πολύ προσελεωμένος στο στόχο σου, δεν θα πάρεις τίποτα από τον αγωνιστικό χώρο. Με την ευκαιρία θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Αστέρα Ζωγράφου και σε όλο τον κόσμο της ομάδας και γενικότερα στο Αθηναϊκό Ποδόσφαιρο να περάσουν καλά τις γιορτές με υγεία και εμείς θα ξεκουραστούμε αύριο και θα επικεντρωθούμε. Έχουμε ένα άλλο παιχνίδι μέχρι τελειώσει η χρονιά στο κύπελο με τον Άγιο Θωμά. Και κλείνοντας, Κώστα, θα δούμε σε αυτό. Τετάρτη δεν τελείωσε η σεζόν για σας, ακόμα η χρονιά μάλλον το 21. Έχετε ένα ακόμη μάτς την Τετάρτη για το κύπελο κοντά στον Άγιο Θωμά εδώ πέρα. Μπορεί να υπάρχει μια κατηγορία διαφορά, αλλά ο Άγιος Θωμάς είναι πρώτος στον όμιλό του και συνεχίζει μόνο με νίκες. Άρα φαντάζομαι θα έχετε δύσκολο έργο. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το μάτς, λοιπόν? Θέλετε την πρόκριση, θα τα δώσετε όλα γι' αυτό ή δεν σας νοιάζει ιδιαίτερα επειδή είναι κύπελο? Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην νοιάζει την ομάδα να κερδίσει το αποτέλεσμα. Είναι μια διοργάνωση στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες επιτυχίες. Θα κυνηγήσουμε την πρόκριση. Βέβαια θα παίξει ρόλο γιατί οι περισσότεροι παίκτες μας θα έρθουν τελευταία στιγμή στο γήπεδο. Όποιος έχει ξεκούραστο στο μυαλό στις κρίσιμες φάσεις και στις λεπτομέρειες του αγώνα θα πάρει την πρόκριση. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κόσμο Αστέρα Ζωγράφου, τον Ευαγγέλη Γκούτη. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια.